Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Σε μια χώρα που βίωσε πάντως ατυχήματα στρατιωτικού υλικού, έτσι, είναι αδιανόητο τώρα, κάθε φορά συζητάμε τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι η αίσθηση του κόσμου που μας παρακολουθεί, ξέρετε. Κύριε Τσουρούλη, πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι όταν και εφόσον ασχολείσαι με πυρομαχικά, σίγουρα δεν μπορεί να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος. Αλλά μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος όσο είναι δυνατόν, λαμβάνοντας σίγουρα τα απαραίτητα μέτρα, πρώτα απ' όλα φύλαξης των πυρομαχικών, διατήρησης των πυρομαχικών, αλλά και χρησιμοποίησης των πυρομαχικών. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ατύχημα, κύριε Τσουρούλη. Καλά, εγώ δεν θέλω να μείνουμε. Ναι. Θέλω να ανοίξω την κουβέντα, γιατί δέχομαι αυτό που λέτε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα και πάντως δεν μπορείτε να μπείτε στις λεπτομέρειες του. Σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες του, αλλά από αυτό το ατύχημα γεννιούνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Ναι. Δύο πράγματα θέλω να πω που δεν αναμειγνύονται στην έρευνα. Ναι. Τα έχει πει ο Υπουργός ενώπιον της Επιτροπής, ότι η έρευνα η οποία διεξάγεται έχει βασικά δύο στόχους. Ο πρώτος είναι τα αίτια τα οποία έχουν προξενέσει αυτό το ατύχημα. Και το δεύτερο που για μας ως Επιτροπή έχει τεράστια σημασία είναι ο τρόπος επιλογής των συγκεκριμένων πυρομαχικών. Α, που για μας, κύριε Τσουρούλη, εκεί ήθελα να σας πάω. Ακριβώς. Που για μας έχει τεράστια σημασία αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, το πώς επιλέγονται στο τέλος της ημέρας οι αγορές των πυρομαχικών στην Εθνική Φρουρά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Επιτροπή Άμυνας σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο φύλαξης και χρησιμοποίησης των πυρομαχικών. Ως Επιτροπή Άμυνας έχουμε δώσει πάμπολες φορές τεράστια σημασία, έχουμε επισκεφθεί στρατόπεδα, έχουμε ζητήσει καταστροφή πυρομαχικών, έχουμε ζητήσει την απομάκρυση πυρομαχικών από στρατόπεδα που γειτνίαζαν με οικιστικές περιοχές. Ειδικά όμως από, Μαρή, την άλλη, από την άλλη πλευρά, πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα, πρέπει η πολιτεία να παρέχει τα απαραίτητα μέσα τα οποία απαιτούνται ώστε να γίνεται και η σωστή φύλαξη, να γίνεται και η σωστή ανάλυση των πυρομαχικών. Τι θέλω να πω. Και η συντήρησή τους ακόμα. Ακριβώς. Σήμερα έχουμε για παράδειγμα ως απαίτηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς την κατασκευή ενός χημείου, μέσα από το οποίο θα περνούν αναλύσεις οι οποίες θα καταδεικνύουν την καταλληλότητα της πυρίτιδας ή οποιονδήποτε άλλων υλικών αποτελούν αυτά τα πυρομαχικά. Είναι ένα αναγκαίο, το οποίο πρέπει, ένα αναγκαίο κατασκεύασμα το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες των πυρομαχικών. Τουλάχιστον έστω και ως επιμηθείς φροντίσαμε να δούμε εάν υπάρχουν κι άλλες από αυτή την παρτίδα χειροβομβίδες ή πάντως και άλλα πυρομαχικά που επιλέγησαν με κακό τρόπο ή με όχι τον ενδεδειγμένο. Γιατί το να επιλέξεις μια φτηνή παρτίδα γιατί θέλεις να χρησιμοποιήσεις λίγο δημόσιο χρήμα ή το λιγότερο δημόσιο χρήμα είναι ένα. Το να ανοίγεις όμως τη διαδικασία και να επιλέγεις υλικά που δεν είναι καθόλου ασφαλή είναι ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσμα θα φέρει αυτό. Κύριε Τσουρούλη, πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει δοθεί η διοδηγία από πλευράς του Υπουργού, του τέως Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας, να σταματήσει η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων χειροβομβίδων. Ναι. Μέχρι που να τελειώσει βασικά και η έρευνα. Από την άλλη πλευρά. Μήπως όμως εκτός από χειροβομβίδες πήραμε σίγουρα, και άλλα πράγματα. Σίγουρα δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, αν και εφόσον έχουμε πάρει και άλλου είδους τέτοια. Άλλα πυρομαχικά τέτοιου είδους. Όμως είναι θέμα το οποίο θα εξετάσουμε και στην Επιτροπή Άμυνας. Και να πω το εξής. Έχω στείλει ήδη επιστολή στον Υπουργό Άμυνας το μεσημέρι, ζητώντας το όπως αυτό το πόρισμα το οποίο θα σταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα κατατεθεί πρώτα απ' όλα και ενώπιον της ίδιας της Επιτροπής της Άμυνας. Ένα άλλο ζήτημα, κύριε Τσουρούλη, το οποίο είναι τεράστιας σημασίας για μας και θα συζητηθεί στις 24 Απριλίου που έχω ορίσει, έχω δώσει οδηγίες να οριστεί η συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας, είναι και το θέμα των ασθενοφόρων που διατηρούμε. Ξέρετε, εδώ υπήρχε ασθενοφόρος στο συγκεκριμένο ατύχημα, το οποίο δεν μπορούσε να μεταφέρει, φαίνεται, τους τραυματίες και χρειάστηκε να έρθει από τη Λεμεσό. Ναι. Άρα, πρώτον, είναι τα ασθενοφόρα και δεύτερον, σίγουρα στις 24 Απριλίου θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και καταλήγω με το εξής. Έχετε πει για χρήματα, κύριε Τσουρούλη. Κοιτάξτε, αυτός ο λαός που μας παρακολουθεί τώρα καταβάλει από το υστέρημα του ένα ειδικό φόρο, έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης. Άρα θέλει τα καλύτερα. Θεωρώ, αν όχι, τουλάχιστον εγώ απαιτώ όλων των ποσών. Αλλά μέσα στις συνθήκες που ζούμε σήμερα, αν δεν είναι 100% ικανό να δοθεί αυτό το ποσό στην αμυντική θωράκιση, τουλάχιστον
θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω αυτών των χρημάτων τα απαραίτητα μέτρα. Σωστό. Ο λαός πληρώνει και πρέπει να παρέχουμε την ανάλογη ασφάλεια. Όχι μόνο των στρατιωτών που έχει πει ο Υπουργός, αλλά και των στελεχών της Εθνικής Φρουράς. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.